Υπάρχει εδώ ένα ανοιχτό ζήτημα, σας ρωτώ και ως δικηγόρο. Κάθε πότε, πόσο συχνά και αν μπορούν οι αλλαγές στους ποινικούς κώδικες να γίνονται ανάλογα με το αστυνομικό δελτίο. Να αυστηροποιείται η ποινή όταν υπάρχει ένα έγκλημα το οποίο σοκάρει την κοινή γνώμη, να αυστηροποιείται η ψη ποινή και παράλληλα να αλλάζουν και οι διαδικασίες των δικαστηρίων με όλους εσάς δικηγόρους αλλά και δικαστές να διαφωνείτε, αν έχω καταλάβει καλά. Ναι. Σας ακούω. Φοβάμαι πάντως ότι και η συζήτηση που έγινε σήμερα στη Βουλή και όλη η συζήτηση που διεξάγεται μας εμποδίζει από το να συζητήσουμε για την ουσία των αλλαγών. Και κατά τη γνώμη μου αυτό έχει σημασία. Να μην αποπροσανατολιζόμαστε δηλαδή από το περιεχόμενο των αλλαγών που πράγματι είναι πολύ αρνητικές. Και να θυμίσω ότι στο ζήτημα ειδικά των ποινικών κωδίκων και από τις αλλαγές που έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και οι αλλαγές που φέρνει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, περιορίζουμε τη συζήτηση στη μείωση ή την αυστηροποίηση των ποινών. Να θυμίσω όμως ότι με τους ποινικούς κώδικες η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έφερε τους αντιδραστικούς για μας θεσμούς της ποινικής συνδιαλλαγής, της ποινικής διαπραγμάτευσης και της ποινικής διαταγής, οι οποίοι παραμένουν, τους διατηρεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και είναι, αν θέλετε, η ουσία στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης για την οποία πρέπει να συζητήσουμε. Γιατί το ζήτημα, για παράδειγμα, το πώς ευνοούνται στα εγκλήματα των λευκών κολάρων δεν αφορά μόνο τις ποινές. Αφορά, για παράδειγμα, τη δυνατότητα, για να το πω έτσι και να το καταλαβαίνει ο κόσμος, να μετατρέπουμε την ποινική δικαιοσύνη σε αυτό που βλέπουμε στα αμερικάνικα σύριαλ και να παζαρεύουμε το ύψος της ποινής. Γιατί αυτό είναι η ποινική συνδιαλλαγή και η ποινική διαπραγμάτευση. Να υπάρχει συμφωνία δηλαδή. Βεβαίως. Του φερόμενου ως εγκληματία με τη δικαιοσύνη. Οι αλλαγές αυτές, για τις οποίες δυστυχώς δεν έχει γίνει ουσιαστική συζήτηση και αφορούν τον πυρήνα της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, που τα έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τα διατηρεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και δεν υπάρχει διαφωνία σε αυτά. Φυσικά οι αλλαγές που έρχονται τώρα με τον ποινικό κώδικα είναι πράγματι πολύ αρνητικές και επικίνδυνες. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχουν συναντήσει και την άρνηση συνολικά του νομικού κόσμου. Γιατί πρώτον, με έναν αντιεπιστημονικό κατά τη γνώμη μας τρόπο θεωρεί ότι η αυστηροποίηση των ποινών αντιμετωπίζει την εγκληματικότητα. Το μεγάλο επίσης ζήτημα είναι η καθιέρωση των μονομελών συνθέσεων, δηλαδή ένας δικαστής να δικάζει ακόμα και κακουργήματα. Κυρία Γεράκη, να το εξηγήσουμε αυτό λίγο. Ναι. Σας ρωτώ και ως δικηγόρο, γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει αυτή τη διαφορά και δεν υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που να ξέρει τα δικαστήρια έτσι σαν την παλάμη του. Ειδικά τα κακουργιοδικεία. Ακριβώς. Εδώ τι σημαίνει. Ευτυχώς. Σημαίνει ότι αντί να έχουμε μία σύνθεση, ένα δικαστήριο που θα είναι τρεις, εκεί που πέντε, μέχρι πρότινος μία δολοφονία. Θα τη δίκαζε, για παράδειγμα, ένα τριμελές ή ένα πενταμελές, τώρα θα δικάζει ένας άνθρωπος. Εντάξει, όχι στην ανθρωποκτονία, αλλά ναι, ένας άνθρωπος. Και στον πρώτο βαθμό και στο δεύτερο βαθμό. Mm-hmm. Και αυτό καθιερώνεται και είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη. Και, τα εφετεία κακουργημάτων μπορεί να είναι μονομελή, δηλαδή, ναι, στο εξής. Με βάση το σχέδιο που έχει έρθει στη διαβούλευση. Και μια σειρά άλλες αρνητικές διατάξεις. Να σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό που προβλέπει το νομοσχέδιο. Ότι οι αστυνομικοί που θα καταθέτουν στην προανακριτική διαδικασία δεν θα έρχονται στο ακροατήριο να εξετάζονται από τον δικαστή. Ούτε από τους συνηγόρους. Όχι, βεβαίως. Και εμείς θα επιμείνουμε και σε ένα ακόμα ζήτημα. Γιατί και με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που έφερε τη μείωση των ποινών, δεν είδαμε να αλλάζουν οι ποινές στα εγκλήματα, ίσα-ίσα διατηρήθηκαν αυστηρές, που κατεξοχήν χρησιμοποιούνται ενάντια στο εργατικό λαϊκό κίνημα, αντίσταση, παρακόλουθηση κοινωνιών κτλ. Που τα διατηρεί σήμερα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και για να το πούμε έτσι απλά, αυτό που δυστυχώς στην πράξη το έχουμε συνηθίσει, με τις ταυτόσιμες καταθέσεις των αστυνομικών να σέρνονται διαδηλωτές, αγωνιστές στα ποινικά ακροατήρια και τώρα ούτε καν αυτοί οι αστυνομικοί θα εξετάζονται στο ακροατήριο που πολλές φορές και με τις αντιφάσεις τους και όλα αυτά καταλήγει να... Δεν θα ελέγχεται η αξιοπιστία τους. Ακριβώς. Ναι. Και είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Συζητιέται ένας προϋπολογισμός, τον οποίο εσείς θα καταψηφίσετε όπως σταθερά κάνετε. Το ερώτημά μου είναι το εξής όμως. Με αυτές τις συνθήκες θεωρείτε ότι αυτή η συνταγή, με αυτές τις συνθήκες καπιταλισμού που έχουμε, θεωρείτε ότι η συνταγή θα μπορούσε να είναι κάπως διαφορετική και δεν είναι? Κοιτάξτε, κυρία Γιάμαλη, για μας κριτήριο είναι τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα.
Γιατί είτε ανάπτυξη για όλους που ακούμε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είτε ότι ζούμε σε μια κοινωνία χωρίς ταξικές διαφορές που ακούσαμε από τον κύριο Κασελάκη. Συγγνώμη. Πάντως, σίγουρα όλοι ξέρουμε ότι κάποιοι σε αυτή τη χώρα ζουν πλούσιο πάροχα, κάποιες εταιρείες βγάζουν τεράστια κέρδη και ο εργαζόμενος λαός βασανίζεται. Η εργατική λαϊκή οικογένεια βιώνει μια σκληρή καθημερινότητα. Απάντηση λοιπόν δίνουν αύριο τα ίδια τα εργατικά συνδικάτα, οι φορείς, με συγκεκριμένα αιτήματα που θέτουν, απευθύνονται στην κυβέρνηση και ζητούν την ικανοποίησή τους. Αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, κατάργηση των έμεσων φόρων στην ενέργεια και πλαφών στις τιμές της ενέργειας. Γιατί μπορεί να συζητάμε για υπολογισμούς και για μαθηματικούς τύπους που πράγματι δεν τους καταλαβαίνει ο λαός, ή να συζητάμε για τα μεγέθη των υπερκερδών στα οποία τάχα θα έπρεπε να βάλει χέρι η κυβέρνηση, αλλά δεν έβαλε. Αλλά τον πυρήνα δεν τον αγγίζουμε. Πού είναι το χρηματιστήριο ενέργειας, που το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, το διατηρεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ο λόγος στο όνομα της πράσινης μετάβασης. Η εξάρτησή μας από το χρηματιστήριο ενέργειας μπορεί να αποφασιστεί ακόμη και εντός των στενών περιορισμών. Αλλά μετατρέπει την ενέργεια και ένα δικαίωμα που θα έπρεπε να είναι το κοινωνικό αγαθό της ενέργειας σε εμπόρευμα, που αυξομειώνεται και πάντα την πληρώνει. Γι' αυτό ρώτησα για αυτές τις συνθήκες. Γιατί και τα ματωμένα πλέον, το μαξιλαράκι του ΣΥΡΙΖΑ το πλήρωσε ο λαός και μάτωσε ο λαός για να το κερδίσουμε. Και σήμερα τα 6,2 δις παραπάνω φόρους που φέρνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα τα πληρώσει ο λαός και θα ματώσει. Και τις υπέρογγες νατοϊκές δαπάνες που πάντα όλες οι κυβερνήσεις ήταν περήφανες που είμαστε από τις πρώτες χώρες που πιάνουμε το. Είμαστε από τις πρώτες χώρες στη λίστα των χωρών που αγγίζουμε το 2 και το 3% του ΑΕΠ για να καλύπτουμε τις νατοϊκές δαπάνες και να εξυπηρετούμε τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Με αυτά λοιπόν εμείς καλούμε το λαό να συγκρουστεί και να μην τα αποδεχθεί ως μια κανονικότητα. Γιατί στο επίκεντρο πρέπει να μπουν οι δικές του ανάγκες. Και δεν μπορεί να μιλάμε για έναν προϋπολογισμό ταξικό και άδικο. Γιατί την ίδια ώρα που φέρνει φόρους σε βάρος των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, είχαμε και το πρόσφατο νομοσχέδιο, τον πρόσφατο νόμο σε βάρος των ελεύθερων επαγγελματιών. Για παράδειγμα, μειώνεται ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου υπέρ των μετόχων.